Με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Αρπάκη. Κατάλαβα ότι είστε στην Επιτροπή και υπάρχει μια δυσκολία να κάνουμε είμαστε κανονικά. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που δεν έχει τελειώσει ακόμα, ενώ ήταν να τελειώσει. Ναι. Εντάξει, κατανοητό. Θα ήθελα όμως να σας αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση. Ναι, να πω όχι σε οτιδήποτε το κόκκινο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τότε ας περιοριστούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό το απίστευτο, το ρατσιστικό κατά τη γνώμη μου έγκλημα που έγινε, τη δολοφονία δηλαδή ενός 13χρονου παιδιού Ρωμά στην Άμφισσα. Το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την ένταξη των παιδιών στις σχολικές δομές έχει κάποια στοιχεία, έχει κάποιες ενέργειες? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Έχουμε κάνει μετά μάλιστα και τα περσινά γεγονότα, έχουμε στείλει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους στα σχολεία, έχουμε ευαισθητοποιήσει τους καθηγητές. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, ο ρατσισμός είναι ανίποτος σε τέτοιου είδους πράγμα, δηλαδή η οργή μου... Και εμείς ανύποπτοι για το που μπορεί να κρύβεται παντού. Έτσι όπως το λέτε. Κρύβεται παντού. Εγώ λέω να σιωπήμα να δείξουμε και ένα σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους και την απόλυτη, ας πούμε, καταδίκη αυτών των δραστών που πραγματικά δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Ναι, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Μαζί με την απόλυτη καταδίκη μας θα ήταν καλό και μια καταδίκη από τη δικαιοσύνη και μια παραδειγματική, ας πούμε, τιμωρία. Αλλά δεν είναι δικό σας θέμα, το δικό μου αυτό. Δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων, είναι θέμα δημοκρατική κοινωνία, πώς αυτοπροστατεύεται από τέτοιου είδους ανθρώπους, ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά το ανθρώπου. Έχουμε ανοίξει μεγάλη φάμπρικα που λέγανε οι παλιοί εδώ σε αυτό το θέμα. Ναι. Έχουμε κάποια στοιχεία για το πόσα παιδιά φοιτούν κανονικά στα σχολεία? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα δικής τους, ας πούμε, νοοτροπίας, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι ανάλογα με την περιοχή. Έχουμε περιοχές όπου υπάρχει μια πολύ συστηματική ενσωμάτωση των παιδιών αυτών και για πολλές τάξεις και τα λοιπά. Ξέρετε ότι οι οικογένειες τους πολλές φορές μετακινούνται, πρέπει να πάνε σε άλλα σχολεία. Έχουμε καθηγητές που δίνουν μια αξιοσέβαστη μάχη και ο σεβασμός πρέπει να υποθεί σε κάθε τόνο για αυτούς τους εκπαιδευτικούς που έχουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Εμείς όπου μπορούμε και έχουμε, ας πούμε, ενδείξεις ότι δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, στέλνουμε κόσμο να πείσουμε τις οικογένειες να τα στείλουν. Τα αποτελέσματα είναι ανομοιογενή, όπως σας είπα, για να είμαι από... Έχουμε εξαιρετικές επιτυχίες. Είμαστε μάλιστα και στη συνεργασία με κάποιους συλλόγους Ρωμά. Έχουμε λοιπόν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά, παρόλες τις προσπάθειές μας. Δεν θα σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Υπάρχουν και περιοχές που, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο, ας πούμε, ισορροπημένες τα πράγματα. Εκεί στην Άμφισσα, κύριε Υπουργέ, μήπως έχετε υπόψη σας, είναι τώρα λίγο ξαφνικό, επειδή εκεί εξελίσσεται η πρώτη, ας πούμε, οργανωμένη προσπάθεια μαζικής μετεγκατάστασης και σύνδεσης με τον κοινωνικό ιστό, με τις πόλεις του καταβλισμού. Έχετε υπόψη σας κάποια στοιχεία από εκεί, αν, ας πούμε, τα παιδάκια πάνε σχολείο, ξέρω εγώ? Δεν έχουμε ενδείξεις ακραίων καταστάσεων, δηλαδή που δεν πάνε και τα λοιπά. Αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αυτά και, αν θέλετε, και οι οικογένειες, δεν είναι μόνο θέμα παιδιών, είναι πάρα πολύ επιρρεπείς από αυτό που εισπράττουν από την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι ένα πάρα πολύ ασταθές κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ γρήγορα από αυτό που συμβαίνει γύρω του.
Έχουν και έναν τρόπο ζωής δικό τους, συγγνώμη, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και τον αντιλαμβανόμαστε έτσι ευχάριστα μόνο όταν είναι, ας πούμε, ο Τζάνγκο Ράινχαρτ, ξέρω εγώ. Ναι, όταν κοιτάξτε, είναι κάτι καλλιτεχνικό, ναι. Κάτι... Ναι. Κοιτάξτε, έχουν έναν τρόπο ζωής που τον σεβόμαστε, πρέπει να τον σεβαστούμε και πρέπει όλες οι κοινωνίες, όλες οι τοπικότητες να τον αποδεχτούν. Mm-hmm. Και να βοηθήσουμε αυτός να γίνει ένας τρόπος, να είναι ένας τρόπος ζωής που οι άνθρωποι αυτοί δεν θα υποφέρουν από τις καταρακτώδεις βροχές ή ακόμη και τα ψηλοβρόχια. Ή από επιδημίες, από δηλαδή, στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής κλπ. Είναι δική μας, είναι δική μας υποχρέωση. Ναι. Κύριε Υπουργέ, άλλη μια ερώτηση έχω πριν σας αφήσω να πάτε. Σήμερα είχατε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους φορείς για το νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης, όπου το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας φορέας δεν ζήτησε απόσυρση του νομοσχεδίου, ενώ τα κόμματα έχουν ζητήσει. Ωστόσο σήμερα, διάβασα προσεκτικά την ομιλία σας, και ωστόσο σήμερα υπάρχει μια συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου που είναι ομοσπονδής γονέων και είναι και οι ανάπηροι. Ναι. Ένα σχόλιο θέλω γι' αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ περίπλοκο και εμβληματικό νομοσχέδιο. Θέλουμε να ορθολογικοποιήσουμε ένα σύστημα παροχής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες που τώρα γίνεται ασυντόνιστα και χωρίς κανέναν έλεγχο ποια αποδίδουν, ποιες δομές αποδίδουν και ποιες δεν αποδίδουν. Και το σημαντικότερο είναι να εμπλέξουμε τη σχολική κοινότητα, δηλαδή το Σύλλογο Καθηγητών, για να μπορέσει να βελτιστοποιηθεί αυτό το σύστημα. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα από αυτή τη διαργασία σπάνε διάφορα μαγαζάκια που λέμε στα απλό ελληνικά. Διάφορα βολέματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες και τα λοιπά έχουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι με την Ομοσπονδία των ΕΜΕΑ εμείς είμαστε σε... Η υφυπουργός, η κυρία Τζούφη, έχει κάνει επανειλημμένες συζητήσεις. Η Ομοσπονδία Γονέων τοποθετήθηκε χθες στη Βουλή. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω. Είπατε στην ομιλία σας που τη διάβασα ότι σας μάλωσε η εκπρόσωπος των γονέων. Ναι, μας μάλωσε επειδή ανοίξαμε στην ώρα μας τα σχολεία. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το έχω ζήσει ως μαμά και εγώ και που δεν το έκανα ποτέ. Ότι οι μισοί γονείς πάνε στα σχολεία και υποδεικνύουν στους δασκάλους πως να κάνουν τη δουλειά τους. Το σημείωσα πάρα πολύ αυτό δηλαδή. Εντάξει, και η Συνομοσπονδία Γονέων δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι αυτό δεν είναι μια επιθετική στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε αυτού του είδους τις δομές. Με ενδιαφέρει πολύ τελευταία λέξη δική μου δηλαδή και θα ήθελα τη δική σας. Γιατί διαμαρτύρονται οι ανάπηροι? Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Ναι. Εμείς είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί τους. Όπως σας είπα, η κυρία Τζούφη, και καλό είναι να την φιλοκτονήσετε για να σας πείτε τις λεπτομέρειες. Καταργείτε τα κεδία, αυτό είναι το θέμα, έτσι δεν είναι? Δεν τα καταργούμε. Τα αλλάζετε. Πρέπει να υπάρχουν θεσμοί που ο ένας συνεννοείται με τον άλλον. Τώρα, καταλάβατε, το σχολείο χτυπάει την πόρτα διαφόρων θεσμών ασυντόμιστα. Ναι. Δεν συνεννοείται ο ένας με τον άλλον. Εμείς απλώς ορθολογικοποιούμε ένα σύστημα το οποίο με τα χρόνια υπάρχει που να ξέρετε. Φανταστείτε το σχολείο και γύρω-γύρω διάφορα κουτάκια ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, που είναι όλοι αυτοί οι θεσμοί, και το σχολείο τώρα πρέπει να πάει στον καθένα και να αποτάσσει ξεχωριστά. Είναι απολύτως λογικό. Διάβασα και προσεκτικά τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Προσλήψεις τον Οκτώβριο, είπατε. Προσλήψαν τον Οκτώβριο. Αρκετές. Έως πολλές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, θα σας ενοχλήσω για να έρθετε εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας.